Φωτιά στο πολιτικό σκηνικό έβαλε η ανεξαρτητοποίηση του βουλευτή Γιώργου Λαζαρίδη. Η κίνηση του βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης να ανεξαρτητοποιηθεί και να μην παραδώσει την έδρα στους ανεξάρτητους Έλληνες πυροδότησε μεγάλη ένταση. Η μείωση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας κατά ένα βουλευτή, σήμερα μετρά αριθμοί 152 βουλευτές, οδηγεί σε μεγάλη ένταση μεταξύ του Μεγάλου Μαξίμου και της Νέας Δημοκρατίας και κυρίως μας δείχνει το πώς διεξάγεται σήμερα η αναμέτρηση των δύο, το πώς θα πάμε και στις βουλευτικές εκλογές. Από τη μία πλευρά υπάρχουν κατηγορίες από το κυβερνητικό στρατόπεδο για επιχείρηση αποστασίας και για προσπάθεια αποσταθεροποίησης της κυβέρνησης και από την άλλη πλευρά, κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία, μιλάνε για κυνήγι μαγισσών και κυνήγι φαντασμάτων. Ένα είναι σίγουρο όμως. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το πώς θα κινηθεί η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα. Πολλοί λένε ότι ενδεχομένως να υπάρξουν και άλλες απώλειες στην πορεία. Από την πλευρά του Μεγάλου Μαξίμου διαμηνύουν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, η κυβέρνηση είναι σταθερή. Ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό πριν δύο μέρες από το Λονδίνο να λέει ότι δεν έχει πρόβλημα η κυβέρνηση, είναι σταθερή και χαρακτήρισε και ανόητα τα σχετικά σενάρια. Όμως το σίγουρο είναι ότι μια κυβέρνηση στην παρούσα φάση, όταν έχει απώλεια ενός βουλευτή, πιέζεται περισσότερο. Βεβαίως, η ιστορία μας έχει δείξει ότι όταν μια κυβέρνηση στηρίζεται σε 151 βουλευτές, είναι αρκετά ισχυρή, καθώς ο 151ος βουλευτής είναι δύσκολο να πάρει το βάρος να ανατρέψει μια κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα, όμως, το πρόβλημα είναι υπαρκτό, το πρόβλημα υπάρχει. Κανείς δεν γνωρίζει το πώς θα κινηθούν άλλοι ανεξάρτητοι βουλευτές, αν θα έχουμε απώλεια το επόμενο διάστημα και άλλων βουλευτών που στηρίζουν την κυβέρνηση και κυρίως αν θα στηρίξουν οι ίδιοι την κυβέρνηση. Ακούσαμε τον κύριο Δανέλη από την πλευρά του ποταμιού να είναι έτοιμος να λέει ότι υπάρχουν δυνάμεις και από την πλευρά του ποταμιού που θα στηρίξουν ενδεχομένως την κυβέρνηση. Το σίγουρο είναι ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο έντονης πόλωσης με μεγάλη σύγκρουση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ και το βασικό είναι ότι ο τρόπος που εξελίσσεται σήμερα η αναμέτρηση των δύο βασικών διεκδικητών της εξουσίας μας δείχνει και το πώς θα κινηθούν στην πορεία προς τις εκλογές, είτε αυτές γίνουν την άνοιξη του 19, είτε στο τέλος της τετραετίας, είτε για πολλούς ακόμα και το φθινόπωρο του 2018. Το ρολόι του χρόνου γυρίζει πίσω. Σε αλίστου μνήμης εποχές ακούγονται επιχειρήματα και χαρακτηρισμοί άλλων εποχών. Υπάρχει μεγάλη ένταση. Αυτό καταγράφεται στο δημόσιο διάλογο. Υπάρχουν ακραίοι χαρακτηρισμοί, υπάρχει όξυνση, πόλωση. Είναι κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να υπάρχει στην παρούσα φάση και σε μια περίοδο που η χώρα οδηγείται προς την λήξη του τρίτου μνημονίου. Όμως πολλά αλλάζουν, πολλά διαμορφώνονται και εκεί που υπήρχε ένα κλίμα εφορίας στο Μέγαρο Μαξίμου, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κλίμα ανησυχίας και προβληματισμού για τα μελούμενα. Ουδής μπορεί να προβλέψει τι θα γίνει στο μέλλον. Οι εξελίξεις είναι μπροστά. Μένει να δούμε πώς θα διαμορφωθούν οι συσχετισμοί και τα δεδομένα και αν θα έχουμε ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις στο επόμενο διάστημα, κυρίως στις αρχές του φθινοπόρου, ή θα έχουμε την ολοκλήρωση της τετραετίας για την κυβέρνηση. Ένας στόχος ο οποίος είναι εξάλλου και ο βασικός για τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.